Με κλοπημαίο αυτοκίνητο εμφανίστηκε σε πρατήριο βενζίνης και ζήτησε όπως του το καθαρίσουν 19χρονος από τη Λεμεσό. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός άλλαξε τις πινακίδες εγγραφής και μετέβη στο πρατήριο με το όχημα το οποίο είχε δηλωθεί ως κλοπημαίο. Ο νεαρός αναχώρησε πεζός και όταν επέστρεψε για να το παραλάβει, αγόρασε και αξεσουάρ το αυτοκίνητο από το κατάστημα. Πριν αποχωρήσει, σύμφωνα με την αστυνομία, ζήτησε νερό και του υπέδειξαν την κουζίνα, από όπου έκλεψε 3 κινητά τηλέφωνα, ένα πορτοφόλι και 2 κλειδιά αυτοκινήτων, όλα υπαλλήλων του πρατηρίου. Στη συνέχεια, έκλεψε ένα από τα 3 αυτοκίνητα. Το προηγούμενο αυτοκίνητο το είχε σταθμεύσει σε αδιέξοδο και αναχώρησε με το κλοπημένο αυτοκίνητο. Λίγα μέτρα πιο κάτω, το δεύτερο κλοπημαίο όχημα ξέμεινε από βενζίνη και ο 19χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, επέστρεψε στο πρατήριο με πλαστικό δοχείο. Εκεί τον αναγνώρισε υπάλληλος και κάλεσε αμέσως την αστυνομία, μέλη της οποίας του πέρασαν χειροπέδες. Ηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, παραδέχθηκε τη διάπραξη των αδικημάτων. Εξάλλου, η αστυνομία καταζητεί πρόσωπο από την Ουκρανία, ο οποίος έφτασε πρόσφατα στην Κύπρο και θιάθηκε σε περιοχή από όπου κλάπηκαν χρυσαφικά από διαμέρισμα νεαρής. Ο αλλοδαπός περιφερόταν με το αυτοκίνητο το οποίο είχε νοικιάσει μαζί με άλλο άγνωστο άντρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για άτομα που έφτασαν στην Κύπρο με σκοπό να διαπράξουν διαρρήξεις.